για πάρα πολύ σκάουτες στο γήπεδο, ώστε αν παίξεις καλά και αναδειχθείς, τότε το πιο πιθανό να γίνει η μεταγραφή στο μεταλλικά στάδιο. Έκανες λόγο και έκανες ένα φορά ιδιαίτερη στον Τιμούρ Κετσπάγια. Θέλεις να μας πεις τι είναι ο Τιμούρ Κετσπάγια για σένα? Εντάξει, είναι πάρα πολύ προπονητές που με βοήθησαν να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι. Αλλά ο κύριος Κετσπάγια για μένα είναι σαν τον πατέρα μου, μπορώ να πω. Επειδή με ανέδειξε, με πίστεψε και με έβαλε να παίξω. Όπου λιγοστοί προπονητές σήμερα ημέρα, ειδικά στην Κύπρο και στο ΑΠΟΕΛ, δεν θα έβαζαν κάποιον 20χρονο, κάποιον 21χρονο να παίξει έναντι κάποιου ξένου ποδοσφαιριστή που παίρνει πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. Θα σε ξαναρωτήσω ότι είχαμε συζητήσει και μετά το παιχνίδι με την Βιλβάο. Τότε είχαμε πει ότι πίστευες ότι μετά τον Ολυμπιακό Λευκοσίας θα κατάφερνες να βρεθείς στους 16 του Europa League μετά την πρόκληση επί της Βιλβάο. Τώρα, ας ρωτήσω το ίδιο. Μετά τον Ολυμπιακό, μάλλον όταν αγωνιζόσουν στον Ολυμπιακό, πίστευες ότι θα έφτανες να κάνεις μεταγραφή 2,5 εκατομμύρια ευρώ στο Κοπεχάγη και να είσαι ταυτόχρονα ο πιο υψηλά αμοιβόμενος Κύπριος ποδοσφαιριστής? Κανένας δεν το πιστεύει, αλλά ο Χασονγκόλης, ο πιάτος του Τιμηρίου, κατάφερε να είναι 2,5 εκατομμύρια μεταγραφή στο εξωτερικό. Να τον δω κάποιοι τούτοι που αφισβήτησαν από την πρώτη στιγμή που πάρασε στο πρώτο στο Αποέλ. Αν πήγες ο Χασονγκόλης, πώς θα πήγαινες? Δεν ξέρω. Καιρό υπήρξαν προπονητές δηλαδή που δεν σε πίστεψαν? Δεν μπορώ να πω ότι υπήρξαν προπονητές που δεν με πίστεψαν. Απλά υπήρχαν άλλα πράγματα από πίσω. Όπως σας είπα και πριν, ο κύριος Κετσπάγια είχε κότσια και με έβαλε να αγωνιστώ. Δεν έχω να πω ότι δεν με πίστεψε. Όλοι οι προπονητές μου ήταν εξαιρετικοί, αλλά αυτός ο κύριος που έχει ένα σωστό νόμο. Καιρό, ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό, πήγε στο ΑΠΟΕ. Ποιο είναι το δικό σου μήνα σαν νεαρά παιδιά που ξεκινούν τώρα από τις Ακαδημίες? Και μιλάω για όλες τις ομάδες. Θέλω να πω ότι η μεγαλύτερη μου φάση είναι από 6 μέχρι 9 χρονών.